ακολουθεί η συζήτηση της με αριθμό 386 από 13 Νοεμβρίου 2023. Επίκαιρης ερώτηση του βουλευτή Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίου Σπυρίδωνα Μπιμπίλα, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 1296 του 1982 για τους καλλιτέχνες. Την ερώτηση θα απαντήσει ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ. Σας έχω πει κάποια πράγματα κατηδίαν, κύριε Γεωργιάδη, αλλά επειδή τα κρούσματα αυξήθηκαν τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό καταθέτω την ερώτηση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν τεθεί υπόψη μας πολλές περιπτώσεις καλλιτεχνών, ιδίως ηθοποιών, των οποίων έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ τώρα, συνισταμένη των απορριπτικών αποφάσεων, είναι η αντιμετώπιση των συναδέλφων ως ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και η δίθεν μη τήρηση εκ μέρους τους των υποχρεώσεών τους έναντι της ΔΥΠΑ, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα επιδότησης ανεργίας, σε προγράμματα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ανέργους κλπ. Όπως είναι γνωστό, στην περίπτωση των καλλιτεχνών, ισχύει ήδη από το 82 ο κανόνας υποχρεωτικής αυτοδίκαιης ασφάλισής τους στο ΙΚΑ, πλέον ασφάλιση του ΙΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως της φύσης της σύμβασής τους ως εξυπτημένης εργασίας ή μη, του τρόπου πληρωμής τους, δηλαδή με μισθό ή με μπλοκάκι. Ειδικότερα στο άρθρο 4 του νόμου 1296 του 82, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής. Στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τους κλάδους σύνταξης και ασθενείας υπάγονται υποχρεωτικά, και εδώ λέει όλες τις πεζογράφοι, κριτικοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί κτλ. Παρά τη ρητή πιο πάνω διατύπωση του νόμου και παρότι επί δεκαετίες ο πρώην ΟΑΕΔ και πλέον ΔΥΠΑ εφάρμοζαν τις ανωτέρω διατάξεις, αντιμετωπίζοντας τους καλλιτέχνες ως ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ, για όλες τις συνέπειες και για τη συμμετοχή τους στα κάθε είδους προγράμματα στήριξης ανεργίας, από τα μέσα του 22 διαπιστώνουμε όλως αδικαιολόγητη απόκληση από τις πιο πάνω διατάξεις και μονή του συγκεκριμένου οργανισμού στην εφαρμογή άλλων διατάξεων που δεν αφορούν τους καλλιτέχνες. Συγκεκριμένα από τις απορριπτικές αποφάσεις της ΔΥΠΑ που έχουν τεθεί υπόψη μας, προκύπτει εκ μέρους της υπηρεσίας αυτής η μη νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 3.986 του 11, όπως ισχύει, περί σύστασης ειδικού λογαριασμού ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως αυτοαπασχολουμένων και των προϋποθέσεων απόλαυσης των παροχών του ανωτέρου λογαριασμού σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένος, ή τη εφαρμογή διατάξεων που δεν αφορούν τους ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ. Όλα αυτά λαμβάνουν δε χώρα τη στιγμή που η ΕΦΚΑ, με πρόσφατα έγγραφά του, επιβεβαιώνει ότι οι καλλιτέχνες ασφαλίζονται ως μισθωτοί σε αυτόν. Για ποιο λόγο λοιπόν, και παρότι επί δεκαετίες εφαρμοζόταν και από τον ΟΑΕΔ απρόσκοπτα η διάταξη που είπα παραπάνω και οι καλλιτέχνες αντιμετωπίζονταν χωρίς πρόβλημα ως ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ, εμένει η ΔΥΠΑ το τελευταίο διάστημα σε παράβαση των πιο πάνω διατάξεων και στην εφαρμογή διατάξεων που δεν αφορούν τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ, σε αντίθεση με την έως πρότινος πρακτική της? Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε άμεσα να επιληθεί το ζήτημα και να εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία η ΔΥΠΑ αφενός, και αφετέρου να απεμπλακούν άμεσα οι καλλιτέχνες που έχουν λάβει απορριπτικές αποφάσεις στα αιτήματά τους από χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες ενστάσεων και προσφυγή στα δικαστήρια για αυτονόητα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες? Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Σας διαβάζω την απάντηση της ΔΥΠΑ στην ερώτησή σας. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του νόμου 3986-2011, όπως ισχύει, ορίζει συνιστάται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΝΥΜΔΥΠΑ, ειδικό λογαριασμό ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ο οποίος αποτελείται από δύο κλάδους που λειτουργούν με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Ο πρώτος κλάδος καλύπτει ασφαλισμένους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31η-12η-2016, προέκειται υποχρέωση υπαγωγής στον ΤΕΟΣ ΟΑΕ και στο ΤΕΟΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και ο δεύτερος ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, για τους οποίους βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31η-12η-2016, προέκειται υποχρέωση υπαγωγής στο τέος ΕΤΑΑ. Το 31η-12η-2016 είναι η τελευταία μέρα πριν την είδηση του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ ιδρύθηκε 1η Ιανουαρίου 2017. Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών, καθώς και ενίσχυση απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρους κλάδους.
Για τους ασφαλισμένους που πάγονται στον ΕΦΚΑ και για τους οποίους βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 21η Δεκάτου του 2016, προέκυπτε υποχρέωση παγωγής στο τέος ΕΤΑΑ, ως διακοπή επαγγέλματος θεωρείται και το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαο μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση, κατά το προηγούμενο της υποβολής αίτησης έτος, υπό τον πρόστο όρο το τελευταίο εξάμηνο πρώτης υποβολής αίτησης, δεν έχουν ασκήσει καμία επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά αξιοδότηση ανωτέρα διάταξης εκδόθηκαν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις. Και είναι πέντε, δεν τις διαβάζω, τα αφέκτη δεν έχει σημασία, υπουργικές αποφάσεις. Με τις οποίες καθορίστηκαν και εξειδικεύθηκαν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος ενίσχυσης, το ύψος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή, τη διακοπή της και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του. Ασφαλισμένοι οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος, του επιδόματος ανεργίας δηλαδή, αυτοτελώς και αναξαρτήτως απασχολούμενων. Για να το πω λίγο λιανά, για μας και στον ΕΦΚΑ και στην ΔΥΠΑ, ένας καλλιτέχνης και αυτοαπασχολούμενος θεωρείται μισθωτός και δικαιούται επιδόματος ανεργίας. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ναι, για τη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Παρόλα αυτά που λέτε, οι υπάλληλοι στους κατατόπους ΟΑΕΔ λειτουργούν με άλλο τρόπο. Δηλαδή, πάνε οι εργαζόμενοι να πάρουν, έχω εδώ και αποδεικτικά στοιχεία για τις ενστάσεις που κάνει το Σωματείο Ηθοποιών, και γίνονται σκηνές απείρου κάλους, καυγάδων μέσα στους ΟΑΕΔ, όπου οι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν αυτά που λέτε και πάνε με άλλο σύστημα. Πάμε λοιπόν, εγώ ως πρόεδρος και τα διοικητικά συμβούλια και η ΠΟΘΑ, σε διάφορους ΟΑΕΔ και καυγαδίζουμε με υπαλλήλους για να κάνουν αυτό που λέτε εσείς πράξη. Σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε πετύχει, σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις έχουν αναγκαστεί οι ηθοποιοί ή να μην πάρουν ανεργία ή να διακόψουν το δελτίο τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά δεν μπορούν να το ξανανοίξουν εύκολα. Ένα δελτίο δεν ανοιγοκλίνει. Μία φορά μπορείς να το διακόψεις και να το ξαναρχίσεις. Θα σας πρότεινα λοιπόν ή αυτά να πάνε προς όλους τους υπαλλήλους ή να γίνουν ειδικά σεμινάρια, γιατί δεν μπορεί εμείς να πηγαίνουμε να τσακωνόμαστε με υπαλλήλους σε διάφορους ΟΑΕΔ, να φτάνει ηθοποιός να του λένε στον ΟΑΕΔ του Παγκρατίου ότι πρέπει να πάει στο Ήλιον, στα κεντρικά, και να πάρει απαλλαγή, αλλά να τη φέρει εγγράφος, αλλιώς δεν το πιστεύει ο υπάλληλος, απαλλαγή ότι δεν πληρώνει ο ΟΑΕ. Σε άλλους ΟΑΕΔ έχουν απαιτήσει από τον ηθοποιό να διακόψει το δελτίο του. Πώς θα το ξανανοίξει αυτός? Επίσης, οι διαχειριστές ΑΜΚΕ έχουν άλλο πρόβλημα αυτοί. Διότι τους λένε ότι έπρεπε να πληρώνουν ΟΑΕ. Και δεν πληρώνουν, διότι υπάρχουν νόμοι για αυτά. Θα σας δώσω όλες τις ενστάσεις που έχουμε εδώ, όλες τις εγκυκλίους που έχουμε στα χέρια μας, επειδή συνέχεια κάνουμε ερωτήσεις, για να δείτε σε τι μεγάλο πρόβλημα βρισκόμαστε. Παρά τα όσα λέτε εκεί. Πέρυσι, δε, που είχαμε πάει να διαμαρτυρηθούμε στο κεντρικό ΟΑΕΔ, στον Άλυμο, η διοίκηση της ΠΟΘΑ και η διοίκηση του ΣΕΗ, ο ίδιος ο κύριος διευθυντής που έχει συνταξιοδοτηθεί τώρα, δεν ήξερε καλά το νόμο και μας είπε: φέρτε δελτία να δω ότι έχουν κράτηση του ΙΚΑ. Γιατί εμείς είμαστε μισθωτοί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά. Είμαστε μισθωτοί, είτε κόβουμε το μπλοκάκι, είτε είμαστε στο θέατρο. Βέβαια, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την εφορία. Γιατί όταν έχουμε τρεις εργοδότες μας φορολογεί ως μισθωτούς, αν έχουμε τέταρτο, με 30 ευρώ ο τέταρτος, μας βάζει στους ελεύθερους. Έχει γίνει μεγάλο μπλέξιμο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια συνάντηση με εσάς, να σας εκθέσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τον μπλοκάκι. Γιατί δεν μπορεί να μας θεωρεί ο ένας ελεύθερο επαγγελματία και ο άλλος να μην μας θεωρεί. Είναι πολύ, πολύ πολύπλοκο. Αλλά σας λέω ότι θα σας καταθέσω όλα αυτά. Δείτε τα, να δείτε σε πόσες περιπτώσεις καταθέτουμε ενστάσεις και στο τέλος άλλες μεν τις δέχονται και άλλες δεν τις δέχονται. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για δευτερολογία σας. Κύριε συνάδελφε, να μου τις δώσετε. Θα δώσω, θα ζητήσω τη γραμματέα μου να επικοινωνήσω μαζί σας σήμερα για να έρθετε με το σωματείο στο γραφείο μου και με τη διοίκηση της ΔΥΠΑ, μαζί ταυτόχρονα, να δούμε πραγματικά πού δημιουργείται πρόβλημα στην εφαρμογή του νόμου. Εγώ σας διάβασα ποια είναι η νομοθεσία και οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς. Και οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες γενικά, δικαιούνται επιδόματος ανεργίας, ακόμα και όταν είναι ασφαλισμένοι με μπλοκάκι. Γιατί θεωρούνται, επαναλαμβάνω, ιονοί μισθωτοί για μας.
και για τον ΕΦΚΑ και για την ΔΥΠΑ. Άρα έχουν πληρώσει το Ταμείο Ανεργία του, άρα το δικαιούνται. Εάν καθ' οποιοδήποτε τρόπο, δεν μπορώ να ξέρω την κάθε περίπτωση χωριστά, θέλω να είμαι ειλικρινής, έχει υπάρξει αδυναμία επικοινωνίας με την ΔΥΠΑ ή με κάποιον υπάλληλο της ΔΥΠΑ επί της εφαρμογής της νομοθεσίας, καταρχάς δώσει γνώμη ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, ελάτε, σήμερα θα κάνω να βρεθούμε στο γραφείο μου, να φέρετε όλα αυτά ενώπιον της διοίκησης της ΔΥΠΑ και να δούμε τι πραγματικά σημαίνει. Δεν θέλω να αδικηθεί κανένας από όσους δικαιούται να πάρει το βοήθημα, ούτε να το χάσει κάποιος. Εντάξει. Λοιπόν, θα το κάνουμε σήμερα. Θα το κάνουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.